Χριστοδουλίδη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι κρατάτε από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και τις επαφές του Προέδρου στις Βρυξέλλες? Το σημαντικό που βγαίνει τόσο από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και τις συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της εναντί ενός κράτους μέλους, εναντί της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία του Κυπριακού. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει και μετά τη λύση του Κυπριακού να έχει την ιδιότητα του κράτους μέλους και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ετοιμότητα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο να συμμετάχει στην πολυμερή διάσκεψη που ξεκινά στις 12 Ιανουαρίου, αλλά και να διαδραματίσει το ρόλο της στο σημαντικό κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η παρουσία της, κύριε Χριστοδουλίδη? Υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής όσο και του Προέδρου του Συμβουλίου να συμμετέχουν στη διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη. Μάλιστα, να αναφέρουμε προς το σκοπό αυτό έχουν ζητήσει από την Μάλτα, η οποία είναι η επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αλλάξει την τελετή έναρξης που ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Ιανουαρίου, ακριβώς έτσι ώστε για τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρόεδρο Τούσκ να παρευρεθούν στη Γενέβη. Τώρα η διαδικασία πώς πάει? Πρέπει να υπάρξει κάποια πρόσκληση από κάπου για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη? Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς για τον λόγο που σας έχω αναφέρει, ότι δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει και μετά την λύση να έχει αυτή την ιδιότητα. Και άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση, αν θέλετε, να βρίσκεται στη Γενέβη και είναι γι' αυτό το ρόλο που συμπεριλήφθηκε και η σχετική αναφορά στα χθεσινά συμπεράσματα. Μάλιστα. Στα συμπεράσματα όμως γίνεται και πολλής λόγος, κύριε Χριστοδουλίδη, για τη φρασιολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για την αναφορά στην Κύπρο. Κοιτάξτε, με απόλυτο σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, στις διαφορετικές προσεγγίσεις, θεωρώ ότι δεν είναι ο άξιος σοβαρού σχολιασμού τέτοιου είδους επιχειρήματα. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν βλέπουμε αναφορές με την επίσημη όνομα των χωρών, δηλαδή δεν υπάρχει ελληνική δημοκρατία, γαλλική δημοκρατία και θα πρέπει επιτέλους να μην υποβαθμίζουμε μόνοι μας την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή υποστηρίζουν κάποιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία? Επιτέλους πρέπει έναντι του κόσμου που μας παρακολουθεί όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να προσεγγίζουμε τα θέματα με την απόλυτη σοβαρότητα. Κύριε Χριστοδουλίδη, η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάσκεψη είναι διασφαλισμένη? Χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να συζητηθεί το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτή την διεθνή συνθήκη και χωρίς την εκπροσώπησή της δεν μπορεί να γίνει συζήτηση και κατάργηση της εν λόγω συνθήκης. Κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστώ.